Κυρίες και κύριοι, απόψε είναι Τετάρτη, 22 Μαρτίου του 2023. Πριν ξεκινήσουμε τα θέματά μας, να πω ότι διαπιστώνω ότι τις τελευταίες μέρες έχει μία σημαντική μείωση ο αριθμός των νέων φίλων του καναλιού. Δεν ξέρω αν έχουμε κάνει κάτι που δεν ικανοποιεί τους φίλους, καλά κάνουν και μας τιμωρούν. Αν όχι, αν δηλαδή είστε ικανοποιημένοι, βοηθήστε, κάντε like, κάντε εγγραφή, διαδώστε το, να ξαναπάρουμε τη δυναμική μας. Επαναλαμβάνω, αν το δικαιούμαστε, αν όμως πρέπει να μας τιμωρήσετε, εγώ δεκτά όλα. Γράψτε όμως και τους λόγους να ξέρω τι δεν κάναμε σωστά. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα από τον πόλεμο, όπως είπαμε. Εκεί έχουμε εξελίξεις, υπάρχουν εξελίξεις στα μέτωπα. Το πρώτο μέτωπο είναι η Αντβίιβκα, το είχαμε πει από τις πρώτες μέρες, είναι η πόλη από την οποία από το 2014 οι ουκρανικές δυνάμεις βομβάρδιζαν τον Ντονέτσκ σχεδόν κάθε μέρα. Είναι οχυρωμένη καλά, οι δυνάμεις δηλαδή των Ουκρανών είναι οχυρωμένες καλά. Κάποια στιγμή είδα κάποια βίντεο σε οχυρά με 3-4 μέτρα, δεν είναι υπερβολή πραγματικά. Μπετόν, αρμέ, οπλισμένο σκυρόδεμα, δηλαδή οχυρά. Και φαίνεται ότι ακριβώς επειδή συμβαίνει αυτό, οι Ρώσοι προσπαθούν να περικυκλώσουν την Τανάλια, όπως είπαμε. Έχουν αρκετά κέρδη σε αυτό το μέτωπο. Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για τον Μπαχμούτ. Στον Μπαχμούτ συνεχίζονται οι επιθέσεις. Έχουν χάσει όμως τη δυναμική που είχαν πριν λίγες μέρες, γιατί πριν λίγες μέρες ήταν θέμα ορών να εγκαταλείψουν την πόλη Ουκρανή. Τώρα, εδώ λέει το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας, λέει ότι κάτι φαίνεται να αλλάζει στη μάχη για τον Μπαχμούτ, με τους Ρώσους να χάνουν τη δυναμική των προηγούμενων εβδομάδων και τους Ουκρανούς να αρχίζουν τοπική αντεπίθεση που ενισχύει τη μοναδική οδό ανεφοδιασμού τους, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας. Σημαντική παράμετρο αποτελεί η διαφαινόμενη αποχώρηση δυνάμεων του τακτικού ρωσικού στρατού από την περιοχή, κάτι που σημαίνει ότι η Μόσχα σκέφτεται να αφήσει τη μάχη του Μπαχμούτ στην εταιρεία μισθοφόρων Wagner, για την οποία η νίκη στην πόλη αυτή του δυτικού Ντονέτσκ συνιστά ζήτημα τιμής. Όπως αναφέρει το Υπουργείο σε ανάρτησή του στο Twitter, στεριζόμενο πάντα στις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών, τις τελευταίες ημέρες οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν αρχίσει μια τοπική αντεπίθεση στο δυτικό Μπαχμούτ, η οποία είναι πιθανό να ελαττώσει την πίεση στην οδό ανεφοδιασμού ΙΤΑ-32. Νομίζω ότι το έχουμε πει αυτό, ότι κάναν αντεπίθεση, κάτι κερδίσανε. Οι μάχες γίνονται γύρω από το κέντρο της πόλης και η ουκρανική άμυνα παραμένει ευάλωτη σε διπλή πίεση και από βορρά και από νότο. Παρά τα αυτά, υπάρχει ρεαλιστική πιθανότητα η ρωσική επίθεση στην πόλη να χάνει τη μικρή δυναμική που είχε αναπτύξει εν μέρη εξαιτίας της αναδιάταξης των δυνάμεων της Ρωσίας. Να πούμε ότι ενδεικτικό της επιμονής που δείχνει η κυβέρνηση του Κιέβου στην αντίσταση και στη διατήρηση όσο είναι δυνατόν της πόλης αυτής είναι το γεγονός ότι ο ίδιος ο Ζελένσκι επισκέφθηκε χθες το μέτωπο του Μπαχμούτ, δεν πήγε φυσικά μέσα στην πόλη. Σας είπαμε ότι περιμετρικά δυτικά του Μπαχμούτ υπάρχουν 11 ταξιαρχίες, 2 ταξιαρχίες πυροβολικού και οι υπόλοιπες είναι ταξιαρχίες είτε μηχανοκίνητες, είτε αυτομεταφερόμενες, είτε πεζικού, είτε εσωτερικής ασφάλειας, 11 ταξιαρχίες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει τουλάχιστον 3 σώματα στρατού. Έτσι, όσα έχει η Ελλάδα δηλαδή. Άρα για μία πόλη. Φανταστείτε τι δυνάμεις χρειάζονται όλα αυτά τα μέτωπα. Από τη Χερσόνα μέχρι την Κρεμίνα και πιο βόρεια. Τώρα, 65 αξιωματικοί στελέχοι των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας εκπαιδεύτηκαν στην Οκλαχώμα και αναμένεται το επόμενο διάστημα να μεταφερθούν 2 πυροβολαρχίες Patriot. Η μία είναι αμερικανική και μία είναι γερμανο-ολλανδική. Αν αποκτήσει το σύστημα Patriot η Ουκρανική αεράμινα θα ενισχυθεί κυρίως απέναντι σε βλήματα που δεν είναι υπερηχητικά. Τώρα, είχαμε επίσης επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, είναι αρκετές επιθέσεις τελευταίες μέρες.
τα οποία ξεκινούν, λέει, από ένα αεροδρόμιο της Οδυσσού και κτυπούν στόχους στην Κριμαία. Χθες, νομίζω είχαμε προχθές στην πόλη Τζάνκιοι που είπαμε, εκεί που λένε οι Ουκρανοί ότι χτύπησαν ένα τρένο που μετέφερε πυράβλους, οι Ρώσοι το χλεβάζουν αυτό και λένε δεν μπορείτε με στρακαστρούκες να καταστρέψετε τους Καλίμπρ. Επίσης είχαμε χθες μία απόπειρα να χτυπήσουν την Σεβαστούπολη που είναι η ναυτική βάση και η έδρα του στόλου του Ευξήνου Πόντου. Εκεί λέει ότι υπήρχαν και τρεις νεκροί. Αναχαιτίστηκαν, λέει, οι Ρώσοι, αλλά οι τρεις νεκροί δεν ξέρω, ήταν από τα θράψματα. Επίσης έγινε μία απόπειρα να χτυπηθεί με μη επανδρωμένο σκάφος και ο στόλος του Ευξήνου Πόντου. Ο ρωσικός στόλος του Ευξήνου Πόντου, είχαμε ανακοίνωση από τη διοίκηση του στόλου του Ευξήνου Πόντου ότι αποτράπηκε. Εδώ λοιπόν φαίνεται, οι Ρώσοι, είδα ένα Σουχόι 35 βομβάρδισε αυτό το αεροδρόμιο με πυράβλους, από το οποίο λέγεται ότι ξεκινούν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Επίσης να πούμε ότι τα Σκόπια έστειλαν 4 Σουχόι 25 που είχαν από την περίοδο της Ενωμένης Ιουγκοσλαβίας, τα έστειλαν στην Ουκρανία με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ. Τώρα, η Ρωσία από την πλευρά της, απαντώντας όπως είπαμε σε αυτές τις επιθέσεις με τα ντρόν, χτύπησε ένα αεροδρόμιο στην Οδυσσό, από όπου πιθανόν απογειώνονται αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αλλά είχαμε και άλλες πυραυλικές επιθέσεις, νομίζω και στο Κίεβο έγινε και στην Οδυσσό, σε άλλες περιοχές της Οδυσσού. Αυτά τα επιχειρησιακά από τα μέτωπα, για να περάσουμε στο επόμενο θέμα, το οποίο τίνει να γίνει και μεγάλο θέμα, είναι η είδηση, η παραδοχή μάλλον από τον ίδιο τον Υπουργό Άμυνας τον Άγγλο, τον Βρετανό, ότι μαζί με τα Challenger θα στείλουν μία ύλη αρμάτων Challenger 2, σύγχρονα άρματα, θα σταλούν και πυρομαχικά, είναι αντιαρματικά βλήματα διατριτικά απεμπλουτισμένου ουρανίου. Είναι τα αντιαρματικά διατριτικά βλήματα, συνήθως είναι ένα μυτερό πράγμα που αποτελείται από πολύ σκληρό μέταλλο, το βολφράμιο, για να κάνει διάτρηση του θώρακα του αντιπάλου άρματος. Είναι αντιαρματικά διατριτικά. Επειδή ίσως έχει και καλύτερη συμπεριφορά το απεμπλουτισμένο ουράνιο, και οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί, νομίζω και οι Γερμανοί στα Leopard, χρησιμοποιούν τέτοια βλήματα που αντί για βολφράμιο, στη μύτη που τρυπάει τον θώρακα του άρματος, βάζουν απεμπλουτισμένο ουράνιο. Αυτό χρησιμοποιήθηκε και στο Κωσυφοπαίδιο και στην εισβολή στο Ιράκ. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιήθηκε κάπου αλλού. Πάντως αναφέρονται αυξήσεις καρκίνων στις περιοχές που χρησιμοποιήθηκε το απεμπλουτισμένο ουράνιο. Γιατί, διότι ενώ είναι εντελώς ακίνδυνο όταν είναι το βλήμα και αποθηκεύεται, δεν έχει καμία έκκληση ραδιενέργειας, όταν χτυπάει στο θώρακα και διαλύεται, γίνεται πλάσμα και σκόνη, αυτή η σκόνη, αν την εισπνεύσει κανείς ή αν πάει πάνω σε τρόφιμα, τότε προκαλεί καρκίνους. Και λέγεται ότι στην Σερβία παρατηρείται αύξηση των καρκίνων από τότε που χρησιμοποίησαν το απεμπλουτισμένο ουράνιο. Έγινε ένας μεγάλος χαμός με αυτό το θέμα. Για να δούμε εδώ. Είχαμε δηλώσεις πολύ σκληρή. Εγώ δεν περίμενα να σας πω την αλήθεια, μια τέτοια σκληρή αντίδραση, έντονη αντίδραση από τη Ρωσία. Cleverly, η Μεγάλη Βρετανία διαστόματος του Υπουργού Άμυνας James Cleverly υποστηρίζει πως δεν υπάρχει καμία πυρηνική κλιμάκωση στην Ουκρανία, αναφέροντας πως η μόνη χώρα παγκοσμίως που μιλά για πυρηνικά ζητήματα είναι η Ρωσία. Παρεμπιπτόντως, μετά από αυτή την ένταση, θα δείτε παρακάτω, σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών ο Ριαπκόφ
δήλωσε ότι βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ σε πυρηνική σύγκρουση. Και είπε ότι δεν κάνουμε συνομιλίες για την New Start, δεν ξέρω τι συμβαίνει, πάντως ανεβάζουν τους τόνους για πυρηνική σύγκρουση, πιστεύω ότι είναι μια απειλή, ένας εκβιασμός. Λοιπόν, για να δούμε. Δεν υπάρχει πυρηνική κλιμάκωση. Η μόνη χώρα παγκοσμίως που μιλά για πυρηνικά ζητήματα είναι η Ρωσία. Τίποτα δεν απειλεί τη Ρωσία. Το θέμα αφορά αποκλειστικά την παροχή φοήθεια στην Ουκρανία για να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Υπογράμμισε ο Κλέβερλι, τονίζοντας πως η Ρωσία διαδίδει fake news σχετικά με την απόφαση της Μεγάλης Βρετανίας να στείλει αντιαρματικά διατριτικά βλήματα απεμπλουτισμένου ουρανίου στην Ουκρανία. Όπως επισημαίνει το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, είναι φυσιολογικό να υπάρχει τέτοιου είδους υλικό σε διατριτικά αντιαρματικά βλήματα, αφού με αυτό διαπερνάται ο θώρακας των τεθωρακισμένων είτε των αρμάτων είτε των οχημάτων. Η Ρωσία θα αναγκαστεί να αντιδράσει στις προμήθειες από τη Δύση με πυρομαχικά με ουράνιο, δήλωσε ο ίδιος ο Πούτιν. Γι' αυτό σας είπα, εγώ δεν περίμενα να έχει τέτοια αντίδραση, να υπάρχει τέτοια αντίδραση από τη Ρωσία. Δεν ξέρω γιατί γίνεται. Ίσως για να επικαλεστεί το επιχείρημά τους ότι εμείς θα απαντήσουμε πιθανόν με πυρηνικά, να απειλήσουν τη Βρετανία, δεν ξέρω. Προσπαθούν να πολεμήσουν όχι μόνο στη θεωρία μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό, αλλά και στην πράξη. Η Δύση αρχίζει να χρησιμοποιεί όπλα με πυρηνικά στοιχεία, είπε ο Πούτιν. Ο Σοϊγκού, ο υπουργός άμυνας από την πλευρά του. Οι προμήθειες βλημάτων απεμπλουτισμένου ουρανίου στην Ουκρανία θα αναγκάσουν τη Ρωσία να σκεφτεί πώς μπορεί να αντιδράσει, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός άμυνας. Αυτό μας οδηγεί να σκεφτούμε σοβαρά την περαιτέρω πορεία των εξελίξεων και πώς μπορούμε να αντιδράσουμε σε αυτό, είπε ο Σοϊγκού, ο οποίος σημείωσε ότι το ΝΑΤΟ είχε ήδη χρησιμοποιήσει τέτοια πυρομαχικά στο Κωσυφοπαίδιο, στη Σερβία, όπου μαζικά, χωρίς κυρώσεις, βομβάρδισαν ειρηνικές πόλεις και κατέστρεψαν γέφυρες. Η Ζαχάροβα από την πλευρά της. Τη θέση ότι η Δύση, με επικεφαλής της ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία, θέλει να καταστρέψει οριστικά την Ουκρανία, διατύπωσε η Ζαχάροβα. Θέλω να σας επισημάνω το εξής, είπε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πλέον ότι μιλάμε για την σαφή πρόθεση της συλλογικής Δύσης με επικεφαλής ΗΠΑ και Μεγάλη Βρετανία να καταστρέψει την Ουκρανία μέχρι τέλους. Η μελλοντική ευημερία της Ουκρανίας τελειώνει, είπε η Ζαχάροβα μιλώντας στο Σπούτνικ. Τον αντίον, είδα σήμερα ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα δώσει νομίζω 15,5 δισεκατομμύρια, αλλά η προβλέψη είναι ότι φέτος το 23 μπορεί να έχει και ανάπτυξη, έστω και 1%. Δεν ξέρω πώς βγαίνει αυτό, ίσως η ανάπτυξη μετράται και με τα κεφάλαια που μπαίνουν μέσα, δεν το ξέρω. Λοιπόν, η στρατιωτική βοήθεια του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία ανήλθε σε περίπου 2,3 δισεκατομμύρια βρετανικές λίρες, 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια δηλαδή, το 2022. Συγκεκριμένα το Λονδίνο έστειλε πάνω από 10.000 αντιαρματικά συστήματα πυράβλων N-Low. Περισσότερο από 200 τεθωρακισμένα οχήματα, συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών πυράβλων Mi-270 και πυράβλους ακριβίας Brimstone. Επιπλέον, Βρετανοί εκπαιδευτές εκπαίδευσαν πάνω από 10.000 Ουκρανούς στρατιωτικούς, πολύ μεγάλος αριθμός. Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου εκτιμούν την ανθρωπιστική και οικονομική βοήθεια που παρέχεται στην Ουκρανία σε 1,5 δισεκατομμύριο βρετανικές λίρες, 1,86 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 2023 οι βρετανικές αρχές σκοπεύουν να διαθέσουν τουλάχιστον 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτική βοήθεια. Είπαμε ότι αντί βολφραμίου χρησιμοποιούν το απεμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο αλλιώς δεν είναι άχρηστο, είναι εκεί είναι χρήσιμο. Είπαμε ότι τα χρησιμοποίησαν στην Ιουγκοσλαβία και στο Ιράκ. Και αυτά τα βλήματα χρησιμοποιούν και τα Abrams και τα Leopard 2 και τα Challenger 2. Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, για μένα ήταν έκπληξη που είχαμε τόση μεγάλη σφοδρή αντίδραση, γιατί δεν είναι απαγορευμένα τα όπλα αυτά, δεν είναι απαγορευμένα. Τώρα, έχουμε πει ότι υπάρχει μία τάση μετατόπισης του κέντρου βάρους. Είπαμε ότι στην Ευρώπη
υπάρχουν βασικά δύο πυλώνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά μετά το Brexit και την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε δύο ισχυρές χώρες, στρατιωτικά και γεωπολιτικά είναι η Γαλλία, γιατί είναι πυρηνική δύναμη και μέλος στο μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Οικονομικά και πολιτικά είναι η Γερμανία, η οποία είναι η ατμομηχανή, η οικονομική ατμομηχανή της Ευρώπης. Στη Φραγκφούρτη είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, είναι η μεγαλύτερη παραγωγική δύναμη στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν, αυτοί οι δύο πυλώνες, παρόλα τα προβλήματα, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με την Ένωση Χάλιβα και Άνθρακα, προσπάθησαν μέσα από αυτήν την οικονομική συνεργασία να αποβάλουν τις μεταξύ τους έχθρες που είχαν, γιατί αυτές οι δύο χώρες αιώνες τώρα πολεμούσαν μεταξύ τους, και τελικώς είναι γεγονός ότι η γαλλογερμανική συνεργασία από τότε μέχρι σήμερα καλά κρατεί. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν ανταγωνισμοί, τώρα διαβάζω ότι έχουν προβλήματα και για το θέμα και της πυρηνικής ενέργειας, οι Γερμανοί κλωτσάνε για την ενιαία πολιτική της Ευρώπης, αλλά και για τα βενζινοκίνητα, πετρελαιοκίνητα, αυτοκίνητα, τι οδηγία θα βγάλουν, μέχρι πότε θα παράγονται στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτές οι δύο χώρες ήταν οι πιο ισχυρές στην Ευρώπη, μετά έρχεται η Ιταλία και ακολουθούν οι άλλες. Τώρα λοιπόν είπαμε ότι οι ΗΠΑ, επειδή μερικές φορές και η Γαλλία έχει την παράδοση του Ντεγκόλ, που ήταν πολύ επιφυλακτικός στην χειραγώγηση της Ευρώπης από τις ΗΠΑ. Άρα, επειδή αυτές οι δύο χώρες έλεγαν και όχι στις ΗΠΑ, η Γερμανία ιδιαίτερα με την Ostpolitik είχε ιδιαίτερες σχέσεις με την Ρωσία, οι ΗΠΑ δημιουργούν έναν τρίτον πυλώνα. Ποιος είναι αυτός, το είπαμε, είναι η Πολωνία. Μεγάλη χώρα, καθολική, χώρα από την οποία ξεκίνησε κατά κάποιο τρόπο και το ξύλωμα του Ανατολικού Μπλοκ. Θυμάστε με το Σολιντάρνοζ από τη δεκαετία του 70 και τον Γιαρουζέλσκι, όχι τον Γιαρουζέλσκι, αυτός που ήταν ο αρχισυνδικαλιστής, ο Γιαρουζέλσκι ήταν ο δικτάτορας που τον έγραφε βιβλίο και τον εκθίαζε ένας Έλληνας υπουργός εσωτερικών κάποτε. Εντάξει τώρα αυτά. Λοιπόν, ο Βαλέσα, ο Λεγ Βαλέσα, από εκεί ξεκίνησε και μάλιστα η Δύση, κατά πάσα πιθανότητα, δεν ήμουν εκεί, σκόπιμα εξέλεξε για πρώτη φορά Πολωνό, τότε Πολωνό Πάπα, να τονώσει το θρησκευτικό αίσθημα των Πολωνών και έτσι να αρχίσει σταδιακά η ψύχρανση με το κομμουνιστικό μπλοκ και να έχουμε... Λοιπόν, η Πολωνία λοιπόν τώρα ξαναπαίζει τέτοιο ρόλο. Οι ΗΠΑ δίνουν μεγάλη βαρύτητα, δεν είναι τυχαίο που ο Biden πήγε εκεί, στη Βαρσοβία. Τώρα λοιπόν τι γίνεται, το πέμπτο σώμα στρατού των ΗΠΑ θα έχει πλέον μόνιμη έδρα την Πολωνία και βάση 10.000 Αμερικανών στρατιωτών. Διαβάζω δε ότι η ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ θα διοικείται από εκεί. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι οι Γερμανοί με αυτό. Διαβάζω, κάνω κάποιες δηλώσεις να μας ρωτάνε λίγο πριν παίρνουν αποφάσεις οι Ευρωπαίοι, αλλά το πουλάκι έχει πετάξει. Η Πολωνία γίνεται ένας ισχυρός πυλώνας του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Θα έλεγα ότι σταδιακά γίνεται ο τρίτος πυλώνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νωρίς είναι, αλλά προς τα εκεί πηγαίνουμε. Την πρώτη μόνιμη στρατιωτική φρουρά τους εγκαινίασαν σήμερα οι ΗΠΑ στην Πολωνία, γεγονός που σύμφωνα με τον Αμερικανό πρεσβευτή στη Βαρσοβία είναι μία ένδειξη της ενότητας του ΝΑΤΟ απέναντι στη ρωσική επίθεση. Εντάξει, γίνεται και για τη Ρωσία, αλλά γίνεται και για τον φρονηματισμό του Βερολίνου και των Παρισίων, έτσι. Αυτό δείχνει πως είμαστε εδώ για να μείνουμε. Αλίμονο. Αυτό δείχνει σε όλο τον κόσμο πως οι ΗΠΑ είναι δεσμευμένες στην Πολωνία και στο ΝΑΤΟ. Είμαστε ενωμένοι απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, δήλωσε ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Πολωνία, Μάρκ Μπρεζίνσκι, στη διάρκεια επίσημης τελετής. Η φρουρά, η 8η στην Ευρώπη, θα επιφορτιστεί με τον συντονισμό της υποστήριξης των Αμερικανικών δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί στην Πολωνία και σε όλη την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Είπαμε ότι είναι η έδρα του 5ου Σώματος Στρατού, 10.000 τουλάχιστον.
Ο Πολωνός Υπουργός Άμυνας, ο Μάριος Μπλάστσακ, δήλωσε: «Εκτιμούμε πολύ τη μόνιμη παρουσία των Αμερικανικών στρατευμάτων στη χώρα μας. Το εκτιμούμε ιδιαίτερα στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ευρώπη με τη Ρωσία που εισέβαλε στην Ουκρανία και προσπαθεί να ανασυστήσει την αυτοκρατορία της. Η διοίκηση του 5ου Σώματος Στρατού είναι ήδη επιχειρησιακή του Αμερικανικού στρατού, άρα είναι από την Πολωνία που διοικούνται οι χερσαίες Αμερικανικές δυνάμεις στην Ανατολική Πτέρυγα του ΝΑΤΟ», είπε ο Πολωνός Υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η φρουρά είναι σημαντική για την ασφάλεια της χώρας μας, αλλά και για την ασφάλεια του συνόλου της Ανατολικής Πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Η ανταπόκριση από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα μας, που είναι τι άλλο, η επίσκεψη του ηγέτη της Κίνας, του πρόεδρου της Κίνας στη Μόσχα. Αναμφίβολα είναι πολύ σημαντικό γεγονός. Και εμείς εδώ από αυτή την εκπομπή, τώρα δεν νιώθω καλά και που τα λέω αυτά, αλλά το είπαμε, αυτή η εξίσωση δεν βγαίνει. Το έχουμε πει πολλές φορές, δεν γίνεται να κάνεις πέρυσι την Όουκους να τρώει ένα κρύο ντουζ, ακόμα δεν συνήλθε η Γαλλία, 37 δισεκατομμύρια δολάρια ήταν εκείνο το πρόγραμμα κατασκευής υποβρυχίων για το πολεμικό ναυτικό της Αυστραλίας, και έτσι εμείς μας άφησαν να πάρουμε τις Μπελαρά από και τα Ραφάλ, ήταν αν θέλετε για να τους χρυσώσουν το χάπι. Δεν γίνεται λοιπόν να κάνεις την Όουκους, Αμερική, Βρετανία και Αυστραλία, για να αντιμετωπίσεις την Κίνα και μετά να κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου για να καταστήσεις ισχυρότερη την Κίνα, αφού υποχρεώθηκε η Ρωσία να ξεπεράσει τις φοβίες και τα προβλήματα του παρελθόντος που είχε πάντα καχύποπτες, με καχυποψία αντιμετώπιζαν η μία χώρα την άλλη, Κίνα και Σοβιετική Ένωση, η Ρωσία τώρα πάντα. Έχουν και προβλήματα εκεί στην Κεντρική Ασία, είναι το επόμενο θέμα, θα το ξαναπούμε αυτό. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να στέλνεις τη Ρωσία στην αγκαλιά της Κίνας και να κάνεις πιο ισχυρή και τη Ρωσία και την Κίνα. Κάτι δεν βγαίνει, και γι' αυτό σήμερα ο Μπλίνκεν λέει δεν είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ η προσέγγιση της Ρωσίας με την Κίνα. Καλά, τώρα το καταλάβατε. Δηλαδή, συγγνώμη, απορώ πραγματικά, το έχω ξαναπεί. Βλέπω πολιτικούς εδώ, είδατε και ένα χθες στην τηλεόραση εδώ, ότι τους βλέπετε κάθε μέρα δηλαδή. Και λες, εντάξει, τώρα μπορεί να είναι και κάποιος που δεν στροφάρει, που παίρνουν αποφάσεις ανόητες, πάντα πολιτικά μιλάω τώρα, ούτε ξυπνοί είμαστε, ούτε... Και τελικά αναρωτιέμαι, βλέποντας τέτοιες ενέργειες, λέω τελικά και ο κόσμος διοικείται από ανόητους. Μα είναι δυνατόν να κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου για να τους φέρεις μαζί κοντά και μετά να λες δεν είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής το ότι είναι κοντά αυτοί οι δύο. Μα δεν βγαίνει αυτή η εξίσωση, κάτι δεν πάει καλά. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και όχι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο αυτό. Φεύγοντας, αποχαιρετώντας τον Σι Τζίνπινγκ χθες το βράδυ ο Πούτιν, του είπε ο Σι Τζίνπινγκ, προσέξτε, λέει, ήταν πολύ σημαντικό που βρεθήκαμε, εμείς κάνουμε τη σημαντικότερη δουλειά που έγινε εδώ και 100 χρόνια για τον κόσμο. Θα δημιουργήσουμε μια νέα τάξη, ο κόσμος θα είναι πιο ασφαλής. Και ο Πούτιν φυσικά υπερθεμάτισε πάνω σε αυτό. Δεν υπόθηκαν στην τύχη αυτά και δεν υπόθηκαν για να τα ακούσουν και οι δημοσιογράφοι. Αυτά είναι μηνύματα. Οι δυο μας, λέει, χτίζουμε έναν πιο ασφαλή κόσμο. Άρα έχουμε κάτι πολύ σημαντικό γίνεται εδώ πέρα. Δεν είναι απλό. Αφήστε τώρα τι θα υπογράψουν. Αυτά θα δούμε τι θα υπογράψουν. Θα δώσουν όπλα, δεν θα δώσουν, θα δούμε. Είναι πολύ σημαντικό. Και αν σε αυτό προσθεθεί αυτό που συμβαίνει με το Ιράν, αυτό που συμβαίνει χρόνια τώρα με την Κορέα, και δεν είναι μικρή χώρα και η Κορέα, πόσο είναι, 25-30 εκατομμύρια. 90 εκατομμύρια το Ιράν. Δεν είναι μικρές χώρες. Θα μου πείτε δεν έχουν μεγάλο ΑΕΠ. Δεν έχουν μεγάλο ΑΕΠ, αλλά έχουν το ΑΕΠ, το έχουν κάτω στο έδαφος. Μιλάμε για απίθανο πλούτο, απίστευτο πλούτο. Και η Ρωσία, μου λένε, Κρέσαβα, η Ρωσία έχει 1,5-3 ΑΕΠ, η Κίνα έχει 17 και η Αμερική 23, 24, πόσο. Τι, δεν συγκρίνονται. Αυτό είναι. Και αυτό που κρύβει κάτω από το υπέδαφος, τι είναι εκείνο.
Αυτά δεν τα λαμβάνομαι υπόψη. Η τεχνολογία στην αεροδιαστημική, στην αεροναυτική, στην υψηλή τεχνολογία, όλα αυτά. Λοιπόν, εδώ γίνεται κάτι, συμβαίνει εδώ πέρα. Και βάλτε και τις χώρες της Κεντρικής Ασίας και αυτές πάμπλουτες όσον αφορά τις πρώτες ύλες. Εδώ κάτι καινούργιο γίνεται. Αν δεν προσθέσουμε και την Ινδία που από μόνη της είναι μία υποήπειρος, η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο, τότε καταλαβαίνετε ότι πάμε σε έναν άλλο κόσμο. Εγώ να σας πω την αλήθεια, σε αυτό που άκουγα πολυπολικό κόσμο, ακόμα δεν έχω πιστεί για πολυπολικό κόσμο, γιατί πάμε σε δύο πόλους βασικά, Αμερική και Κίνα, αλλά για γιατί μπορεί να υπάρχουν διάφοροι υποπόλοι, αλλά ο βασικός πόλος πλέον μετατοπίζεται στο Πεκίνο. Δεν το ξέρω το θέμα. Αλλά φαίνεται ότι χάνεται ο έλεγχος. Πάμε να δούμε τι λέει ο Μπόλτον. Ο Μπόλτον, εντάξει, δεν λέω ότι είναι και ο Τζο Μπόλτον. Διετέλεσε σύμβολος εθνικής ασφάλειας, επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου επί Τραμπ. Είναι αυτός που παραιτήθηκε όταν ο Τραμπ πρόδωσε τους Κούρδους για το φίλο του τον Ερντογάν. Και είναι αυτός που δήλωσε ότι είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ελλάδας, λέω εγώ, η ίδρυση ενός ανεξάρτητου Κουρδιστάν. Λοιπόν, η Κίνα και η Ρωσία λένε ότι είναι μια συμμαχία, ότι έχουν μια συμμαχία χωρίς όρια και το εννοούν στα σοβαρά, λέει ο Τζον Μπόλτον, πρώην σύμβουλος σε θέματα εθνικής ασφάλειας του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη ΗΠΑ και τη Δύση δεν είναι τόσο η σύγκρουση που είναι σε εξέλιξη στην Ουκρανία, όσο η δημιουργία της συμμαχίας Ρωσίας-Κίνας, υποστήριξε ο Μπόλτον. Συγγνώμη, ποιος τη δημιούργησε αυτή τη συμμαχία, μόνη της? Εσείς τη δημιουργήσατε. Κάποιοι αποφάσισαν, πήραν τέτοιες αποφάσεις που οδήγησαν αυτές τις δύο χώρες, η Ρωσία από ανάγκη, διότι τα βρήκε σκούρα, η Κίνα εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, αλλά κάποιος δημιούργησε τις συνθήκες. Ποιος τους έφερε κοντά? Τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία λένε ότι είναι μια συμμαχία χωρίς όρια. Και πιστεύω ότι το εννοούν σοβαρά. Αυτό το είπαν πριν την εισβολή. Πέρυσι, μερικές εβδομάδες πριν να εισβάλλει η Ρωσία, είχαν συναντηθεί και είχαν κάνει. Αυτό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα για τη Δύση, ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί στην Ουκρανία, υπογράμμισε ο Μπόλτον μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα Telegraph. Πιστεύω ότι υπάρχει ένας άξονας Ρωσίας-Κίνας που ενώνεται και με το Ιράν και με τη Βόρεια Κορέα. Κοιτάξτε το χάρτη, κοιτάξτε την γεωγραφία. Πρέπει να το πάρουμε σοβαρά, υποστήριξε ο Μπόλτον, ο οποίος είπε ότι η Δύση πρέπει να αναθεωρεί το υφιστάμενο σχέδιο αποτροπής. Η Κίνα γίνεται απειλή τόσο στον πυρηνικό τομέα, όσο και στον τομέα του συμβατικού πολέμου. Η Κίνα στο σύνολό της θέτει μία υπαρξιακή απειλή για τη Δύση και αυτό απαιτεί μία σοβαρή προσέγγιση όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας. Σύμφωνα με τον Μπόλτον, το ΝΑΤΟ πρέπει να καταβάλει ακόμα περισσότερες προσπάθειες για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία, τονίζοντας ότι η Κίνα έχει από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στηρίξει τη Μόσχα και τον Πούτιν, επισημένοντας πως δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια να παραμείνει ουδέτερη. Μα δεν το κρύψε, λέει, αλλά όπως λέει ο Μπόλτον, το Πεκίνο έχει διάφορους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να παράσχει στρατιωτική βοήθεια στη Ρωσία χωρίς να της δώσει απευθείας όπλα. Για παράδειγμα, θα μπορούσε η Κίνα να πουλήσει όπλα στη Λευκορωσία και στη Βόρεια Κορέα, τα οποία μετά θα κατέληγαν στην Ρωσία. Ή μπορεί να της δώσει ανταλλακτικά ή απάρτια οπλικών συστημάτων, τα οποία να την διευκολύνει στην παραγωγή των οπλικών συστημάτων. Τον ρώτησε ο δημοσιογράφος και τι γίνεται με τον ΟΗΕ, τι ρόλο παίζει. Λέει, δεν έχει κανένα λόγο στη σύγκρουση πέρα από την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Τα όργανα λήψης αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών δεν λειτουργούν ουσιαστικά εδώ και αρκετό καιρό. Αυτό οφείλεται κυρίως στο Συμβούλιο Ασφαλείας, που είναι μέλη η Κίνα και η Ρωσία. Και είπε, να μην ξεχνάμε, λέει ο Μπόλτον, ότι αυτό το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να παίξει ρόλο, το Συμβούλιο Ασφαλείας, και στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Και τότε είχαμε εντάσεις.
το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν μπορούσε να πάρει αποφάσεις, γιατί είχαν πάλι την Κίνα και τη Ρωσία που μπλοκάραν μια κάθε απόφαση που αφορούσε τα συμφέροντά τους. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Έδωσε τεράστια υποστήριξη στον Πούτιν αυτή η επίσκεψη, και όχι μόνο αυτό, τον κάλεσε να επισκεφτεί και το Πεκίνο τον Πούτιν. Δηλαδή υπάρχει ένα ένταλμα, διεθνές ένταλμα σύλληψη, και του λέει έλα στο Πεκίνο. Άρα είναι μια τεράστια υποστήριξη και, και ψυχολογική υποστήριξη που πιστεύω ότι την έχουν ανάγκη τώρα στη Μόσχα και ο ίδιος ο Πούτιν. Ο μεγάλος κερδισμένος φυσικά είναι η Κίνα. Διάβασα πριν από λίγο ότι η Ρωσία ενισχύει τις δυνάμεις της στις Κουρίλες νήσους. Κάτι σημαίνει αυτό, γιατί να το κάνει? Άμα δείτε στο χάρτη τι είναι οι Κουρίλες, είναι κάτι νησάκια μεταξύ και στο Βερίγγιο πορθμό, που είναι μεταξύ των ρωσικών ακτών και της Ιαπωνίας, των νησιών του συμπλέγματος νήσων της Ιαπωνίας, τα οποία αμφισβητούνται, η Ιαπωνία τα θέλει, η Ρωσία τα κατέχει στρατιωτικά. Εν πάση περιπτώσει, άρα και εκεί φαίνεται ότι η Ρωσία κάτι φοβάται, κάποια ένταση με την Ιαπωνία, δεν ξέρω. Αυτά λοιπόν για τη Ρωσία και για την Κίνα. Να ξαναθυμίσω, όχι τα λόγια του Μπόλτον, τα λόγια του Μπλίνκεν, ότι αυτή η συνάντηση αλλά και η σύσφιξη των σχέσεων Ρωσίας-Κίνας είναι αντίθετη στα συμφέροντα των ΗΠΑ, αποτελούν απειλή για τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Και να δούμε ποιος τα προκάλεσε αυτά. Λοιπόν, και για να δούμε πόσο σημαντικό είναι, είπα ότι δεν είναι ανέφελες οι σχέσεις Ρωσίας-Κίνας. Προσέξτε εδώ. Η Κίνα δείχνει το ανάστημά της πλέον, ενθαρρυμένη, προτού πάει ο Xi Jinping στη Μόσχα, κοιτάξτε τι έκανε. Οι ηγέτες των πρώην Σοβιετικών Δημοκρατιών της Κεντρικής Ασίας προσκλήθηκαν από τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping το Μάιο για την πρώτη σύνοδο κορυφής Κεντρικής Κίνας Κεντρικής Ασίας. Καθώς το Πεκίνο ενισχύει το αποτύπωμά του στην περιοχή αυτή, όπου αμφισβητείται η πρώην ρωσική κυδαιμονία μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία. Αποδυναμώθηκε η Ρωσία, πήραν θάρρος αυτές οι χώρες. Λέει, θέλουμε έναν προστάτη εδώ. Και να τους ο προστάτης. Πάμε τώρα. Στα συγχαρητήρια τηλεγραφήματα που εστάλησαν ξεχωριστά χθες Δευτέρα και σήμερα και προχθές Δευτέρα και χθες με αφορμή τον Ευρώς, παραδοσιακή γιορτή για τον ερχομό της Άνοιξης και το περσικό νέο έτος, ο Xi Jinping προσκαλεί τους ηγέτες του Καζακστάν, της Κυργυζίας, του Ουσμπεκιστάν, του Τατζικιστάν και του Τουρκμενιστάν τον Μάιο για την πρώτη σύνοδο κορυφής Κίνας Κεντρικής Ασίας. Οι τέσσερις χώρες έδωσαν στη δημοσιότητα το τηλεγράφημα που τους απεστάλλει. Δηλαδή, ενώ ήταν στη Μόσχα, έστειλε τηλεγράφημα. Το Τουρκμενιστάν, απομονωμένη χώρα και ο κύριος προμηθευτής φυσικού αερίου του Πεκίνου, δεν έχει προβεί ακόμα σε ανακοινώσεις. Αυτά τα αυταρχικά κράτη βρίσκονται μεταξύ των νέων δρόμων του μεταξιού, ενός τεράστιου σχεδίου υποδομών, δρόμων, σιδηροδρόμων και λιμένων που έχει ξεκινήσει η Κίνα. Η Ρωσία, η οποία θεωρεί την Κεντρική Ασία δικό της πεδίο επιρροής από τα μέσα του 19ου αιώνα, βλέπει το ρόλο της να αμφισβητείται και την Κίνα, την Τουρκία και τις δυτικές χώρες να αποθερμιούν τους παραδοσιακούς περιφερειακούς της συμμάχους. Η τάση αυτή έχει αυξηθεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, μολονότι η Μόσχα συνεχίζει να διατηρεί ισχυρούς μοχλούς επιρροής. Υπηρεσίες πληροφοριών, δομές του κράτους, η γλώσσα, η κουλτούρα, ο πολιτισμός, ακόμα αυτά είναι στοιχεία που καθιστούν την ρωσική επιρροή ισχυρή, ακόμα ισχυρή στην περιοχή, αλλά η αποδυναμωμένη Ρωσία, επαναλαμβάνω, ανοίγει την πόρτα σε άλλους μνηστήρες. Τους τελευταίους μήνες, πέραν του Xi Jinping, οι πρόεδροι της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και της Τουρκίας Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ και ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν έχουν επισκεφθεί την Κεντρική Ασία. Επίσης, διαδικτυακή σύνοδος κορυφής υπό το σχήμα 5-1 που είχε διοργανωθεί από τον Xi έγινε τον Ιανουάριο του 2022 με αφορμή την επέτειο των 30 ετών από την εγκαθίδρυση των συνοκεντροασιατικών διπλωματικών σχέσεων μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Τα τέσσερα τηλεγραφήματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα είναι παρόμοια
με το Xi Jinping να εμένει στην εμβάθυνση των δεσμών ανάμεσα στην Κίνα και την Κεντρική Ασία. Σύμφωνα με το τηλεγράφημα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Τατζικιστάν, Χοβάρ, ο Xi Jinping δηλώνει ακόμη ότι ανυπομονεί να συζητήσει για ένα μεγαλειώδες σχέδιο ανάπτυξης των σχέσεων ανάμεσα στην Κίνα και στην Κεντρική Ασία. Ωστόσο, η αυξανόμενη αυτή επιρροή της Κίνας προκαλεί και κάποιο φόβο και αντίθεση μεταξύ του πληθυσμού, κυρίως της Κυργυζίας και το Καζακστάν. Εκεί έχουμε και έναν ισχυρό εθνικισμό στο Καζακστάν, για την Κυργυζία δεν γνωρίζω. Το ζήτημα της γης του αυξανόμενου χρέους προς την Κίνα και η καταστολή από το Πεκίνο στο Σιντζιάνγκ των Ουιγούρων Τούρκων είναι εμπόδια που θα τα βρει μπροστά της η Κίνα στη διαδικασία να να υλοποιήσει αυτό το σχέδιό της για να σταδιακά να αυξήσει την επιρροή της στην Κεντρική Ασία. Είπαμε ότι είναι ένα μεγαλειώδες σχέδιο. Δρόμοι, γέφυρες, σιδηροδρομικές γραμμές και λιμάνια. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη διαδικασίες για να βρεθεί μια λύση στο θέμα της Λιβύης που καίει και την Ελλάδα. Είδα πριν από δύο μέρες το Λοβέρδος, ο οποίος είναι στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής, πήγε και συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Βουλής της Λιβύης, τον Ακύλα Σάλεχ. Και επίσης βλέπω ότι υπάρχει μια δραστηριοποίηση του εκεί γενικού προξενείου, είναι κάποιος διπλωμάτης, κάποιος κύριος Βενιζέλος εκεί, να δοθεί η άδεια, υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα εκεί δορυφορικό που τοποθετείται για να μπορεί να δίνει βίζα Σέγγεν το γενικό προξενείο σε κατοίκους εκεί, διότι χωρίς βίζα Σέγγεν η δρομολόγηση αεροπλάνου από την Αθήνα στη Βενγκάζη είναι χωρίς αντικείμενο. Ποιος θα πηγαίνει, ποιος θα έρχεται, φορτώνουν τις καμήλες οι Λιβύοι. Πρέπει να παίρνουν βίζα για να έρθουν. Άρα βίζα και αεροπλάνο. Κάτι είναι και αυτό, ασοκέν καλείων που λέμε στα ποντιακά. Διότι κοιμηθήκαμε τον ύπνο του δικαίου τόσο καιρό, όταν η Τουρκία αλωνίζει. Εν πάση περιπτώσει, εκεί ο ΙΕ προσπαθεί να κάνει μια επιτροπή εκλογών και η επιτροπή εκλογών αυτή προβλέπει και την παραμονή του Μπεϊμπά στην κυβέρνηση. Λένε να κάνουν μέχρι το φθινόπωρο του 2023 να γίνουν εκλογές. Απορρίπτεται από την Ανατολική Λιβύη αυτή η συγκρότηση της Επιτροπής, κυρίως η παραμονή του Μπεϊμπά στην κυβέρνηση. Θέλουν άλλον στην κυβέρνηση ο οποίος θα διοργανώσει τις εκλογές. Επίσης το κοινοβούλιο της, που έχει έδρα στην Ανατολική Λιβύη, και το κρατικό συμβούλιο, το ανώτατο κρατικό συμβούλιο, συμφώνησαν σε ένα νέο σύνταγμα. Και αυτό το νέο σύνταγμα θα προβλέπει και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν και οι εκλογές. Σε αυτό αντιτίθεται ο Μπεϊμπά, γιατί δεν το ρώτησαν. Αυτή η μαριονέτα του Ερντογάν, έτσι, ο νυν πρωθυπουργός. Τώρα, όπως είπαμε για τις εκλογές στο φθινόπωρο, αντιτίθεται ο Μπεϊμπά γιατί. Όχι, λέει, δεν θέλω να συμμετάσχουν στις εκλογές αυτοί που έχουν διπλή υπουργικότητα. Ποιοι έχουν διπλή υπηκότητα, δύο υποψήφοι, ο Χαφτάρ και ο γιος του Καντάφη. Άρα, αφού δεν συμφωνεί η Τρίπολη και η μαριονέτα του Ερντογάν, πάει να πει ότι πιθανόν να μην γίνουν οι εκλογές. Πάντως, να σημειώσουμε ότι ο αρχηγός της υπηρεσίας πληροφοριών των ΗΠΑ, της CIA δηλαδή, ο κύριος Μπέρνς, επισκέφθηκε πρόσφατα την Λιβύη, μεταξύ άλλων συναντήθηκε και με τον ίδιο τον Χαφτάρ. Αυτών που ντρέπονται να συναντήσουν οι δικοί μας. Μην τους μαλώσει δεν ξέρω ποιος. Και εκεί προσπάθησε να πείσει το Χαφτάρ να σταματήσει να συνεργάζεται με την ομάδα Βάγνερ, αυτή που μάχεται στο Μπαχμούτ. Αυτές οι δυνάμεις της Βάγνερ χρησιμοποιούνται για την ασφάλεια πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και στην κεντρική Λιβύη και στην νότια Λιβύη, πέρα προς τα σύνορα. Και είπε ο Χαφτάρ, βεβαίως, να φύγουμε εμείς, να φύγουν και οι Τούρκοι. Όλοι. Και οι μισθοφόροι και ο τουρκικός στρατός, λέει, να διώξουμε και εμείς τη Βάγνερ. Εκεί η Τουρκία τα στυλώνει. Επίσης υπάρχει και είναι και σε εξέλιξη. Είδα προχθές ένα δημοσίευμα από την Τουρκία
που ο Τσαβούσογλου που είπε ότι ο τουρκικός στρατός στη Λιβύη δεν απειλεί, λέει, την Αίγυπτο. Άρα μη μας βάζετε όρους να φύγει. Γιατί το είπε αυτό? Διότι με βάση δημοσιεύματα, το είχαμε αναφέρει προθές εδώ, οι Αιγύπτιοι έβαλαν στη συνάντηση Σουκρή Τσαβούσογλου, ετέθησαν τρεις όροι από την Αίγυπτο. Πρώτος όρος, να παραδώσει όλα τα στελέχη, τους έχουν δώσει κατάλογο οι Αιγύπτιοι, έχουν υπηρεσίες πληροφοριών, δεν παίζουν, δεν πετάνε το χαρταετό, κατανοητό, έτσι, το πιάσαμε το υπονοούμενο. Λοιπόν, να παραδώσουν όλα τα στελέχη της Μουσουλμανικής Αδερφότητας που είναι με άδεια παραμονής και κυκλοφορούν στην Τουρκία ανενόχλητοι. Δεύτερον, να φύγουν όλα τα στρατεύματα. Και οι μισθοφόροι τρομοκράτες, τζιχαντιστές που έχει η Τουρκία εκεί, αυτούς τους συμμορίτες, αλλά και ο τουρκικός στρατός να φύγει από τη Λιβύη. Και τρίτον, να μην κάνει ξανά προκλήσεις, να μην προκαλεί εντάσεις η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο και να λύσει τα προβλήματά της με την Ελλάδα και με την Κύπρο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι αυτό έτσι ακριβώς αντέθηκε. Αν τέθηκε, πρόκειται, θα πω μια λέξη, μεγάλη μαγιά του Σουκρή και της Αιγύπτου, αν το έκανε, μπράβο της. Αλλά συγγνώμη, όταν εμείς περιμένουμε από τους συμμάχους μας να παίρνουν τέτοιες θέσεις, ελάτε στην πλευρά του συμμάχου και δείτε τον Δένδια να χαριντίζεται με τον Τσαβούσογλου. Τι θα πει ο Σουκρή? Ρε, μήπως μας δουλεύουν οι Έλληνες? Τι μας βάζουν να κάνουμε εδώ? Και αυτοί πηγαίνουν και φιλιούνται και αγκαλιάζονται. Για να καταλάβετε ποια είναι η αξιοπιστία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Σας το λέω γιατί κάποτε τα Εμιράτα εδώ ήταν εδώ ικανά να έρθουν εδώ οπλισμένα αεροσκάφη για να συμμετέχουν σε πόλεμο εναντίον της Τουρκίας. Και ζητούσαν από εμάς κάποιες πράγματα για τον πόλεμο στη Λιβύη και είχαμε κάτι ανεκδίκητο τους εκεί στο ΓΕΘΑ, τώρα, οι οποίοι λέγανε όχι, απαγορεύεται, μη θα βρούμε μπελά. Και μετά μας εγκατέλειψαν, έφυγαν. Τι θα σε κάνουν? Η συμμαχία δεν είναι μόνο να παίρνεις, είναι και να δίνεις. Λοιπόν, αυτά, εύχομαι η αποστολή του Λοβέρδου εκεί να είχε καλά αποτελέσματα, αν και θεωρώ ότι είναι ισχνή. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Ξύπνησαν και οι Ευρωπαίοι. Η Die Welt έχει ένα άρθρο γνώμης ο κύριος Clemens Vergin, ο οποίος λέει η Τουρκία και η Ουκρανία είναι εκβιαστικές, αυταρχικές και αναξιόπιστες χώρες και πρέπει να απομονωθούν από το ΝΑΤΟ. Ξύπνησε, χαλώστονα. Ο υπογράφων του άρθρου λοιπόν ισχυρίζεται ότι και τα δύο έθνη έχουν αναπτύξει απρεπείς δεσμούς με τη Ρωσία. Τι εννοείς απρεπείς? Υπονοείς κάτι? Και διερωτάται αν το ΝΑΤΟ θα πρέπει να μοιράζεται ακόμη και ευαίσθητα δεδομένα με τις δύο χώρες. Η Ουγγαρία είναι αυταρχική και το ΝΑΤΟ θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να αποκρύψει ευαίσθητες πληροφορίες από την Τουρκία και την Ουγγαρία. Δημοσιεύτηκε, είπαμε, στην Die Welt το άρθρο. Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν συνεχίζει να εμποδίζει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και η Ουγγαρία θέλει χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αντάλλαγμα για την έγκριση της ένταξης των δύο σκανδιναβικών χωρών. Και με τη στροφή τους προς τον αυταρχισμό, η Άγκυρα και η Βουδαπέστη έχουν επίσης απομακρυνθεί σημαντικά από την κοινότητα αξιών που πρεσβεύει το ΝΑΤΟ. Καλά, συγγνώμη, έπρεπε να στραφεί στη Ρωσία η Τουρκία για να δούμε ότι απομακρύνθηκε από την κοινότητα αξιών? Η γενοκτονία, η εθνοκαθάρση, η άρνηση αναγνώριση των γενοκτονιών, τι σημαίνει? Η εκδίωξη των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης 1955, τα Σεπτεμβριανά, το 64, η εκδίωξη των Ελλήνων, αυτά τι ήταν? Ήτανε, συνάδουν αυτές οι πράξεις με, με την τέτοια του ΝΑΤΟ, με τις αρχές του ΝΑΤΟ? Η εισβολή στην Κύπρο συνάδει με την αρχές του ΝΑΤΟ? Η γενοκτονία που κάνουν δεκαετίες τώρα εναντίον των Κούρδων και κλείνει τα μάτια το ΝΑΤΟ? Τώρα ξυπνήσαμε, επειδή μας ενόχλησε που πήγε με τη Ρωσία? Δεν μας ενόχλησε που εισέβαλε στο Ιράκ, που εισέβαλε στην Συρία, που απειλεί την Ελλάδα, που εμπλέκεται στον πόλεμο στον Αγκόρο Καραμπάχ? Αυτά δεν πήραμε μυρωδιά? Αυτή είναι μέγιστη υποκρισία.
στην ουσία λέει να τους απομονώσουμε από το ΝΑΤΟ. Ως αποτέλεσμα έχει γίνει πλέον πιθανό ότι τουλάχιστον η Φινλανδία, η οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη λόγω των μακρών χερσαίων συνόρων της με τη Ρωσία, να μπορέσει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ στο εγγύς μέλλον. Η Σουηδία από την άλλη πλευρά θα πρέπει πιθανότατα να περιμένει τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές στην Τουρκία. Η Βορειοανατολική Ευρώπη θα γίνει έτσι προς το παρόν μια περιοχή διαιρεμένης ασφάλειας με τους Φιλανδούς εντός της ομπρέλας του ΝΑΤΟ και τους Σουηδούς εκτός. Σύμφωνα λοιπόν με τον αρθρογράφο, και τα δύο κράτη μετέτρεψαν την επίγουσα αίτηση των σκανδιναβικών χωρών για ένταξη που προκλήθηκε από το Ρωσικό πόλεμο σε φάρσα και απέτρεψαν την είσοδο για εξωγενείς λόγους που δεν έχουν σχέση με τον ΝΑΤΟ. Ο Ερντογάν ήθελε τη Σουηδία να έχει αυστηρότερες ποινές εναντίον των Κούρδων και αναφέρει ότι και αυτός που έκαψε ο Ράσμος Πόλσον, ο πρόεδρος ενός ακροδεξιού κόμματος που έκοψε το Κοράνι, ότι είναι προβοκάτορας και αφήνει να εννοηθεί χωρίς να παρουσιάζει στοιχεία ότι πληρώθηκε από τους Ρώσους για να κάνει αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας, φτάνουμε δηλαδή στα τουρκικά. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είχε επιβάλει εμπάργκο στην Τουρκία, αυτό ήταν μια επιτυχία και της Κύπρου και της Ελλάδας, λόγω των πειρατικών ενεργειών γεωτρήσεων που έκανε στην Κυπριακή ΑΟΣ. Και επειδή αυτή η τράπεζα έδινε χαμηλότοκα δάνεια από το 2009 μέχρι το 2016, 2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, είναι πολλά λεφτά. Σταμάτησε τότε λόγω των παράνομων γεωτρήσεων. Για να δείτε πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι κυρώσεις. Αν δηλαδή είχαμε κατορθώσει να επιβάλλουμε κυρώσεις σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εναντίον της Τουρκίας, είναι ο μόνος τρόπος που καταλαβαίνει η Τουρκία από πιέσεις. Λόγια και διαβήματα είναι... Λοιπόν, λέει λοιπόν ότι τώρα στη σύνοδο των δωρητών που έγινε, μάλλον πιέστηκε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και είπε ότι θα βρουν έναν τρόπο να παγώσουν τις κυρώσεις και να εγκρίνουν ένα ποσό 500 εκατομμυρίων ευρώ στα 7 δισεκατομμύρια που μαζεύτηκαν που είπαμε χθες για να πάει στους σεισμόπληκτους. Φυσικά διατηρούν τις επιφυλάξεις τους να μην δοθεί στην κυβέρνηση για να χρησιμοποιηθεί για δημοσιονομικούς λόγους, αλλά να βρεθεί τρόπος να πάει απευθείας στους σεισμόπληκτους. Και πάντως θα δοθεί σίγουρα μετά τις εκλογές, άρα δεν μπορέσει να το χρησιμοποιήσει ο Ερντογάν, και να πάει στους σεισμόπληκτους έντιμα και όχι μόνο στα δικά μας παιδιά, έτσι, δηλαδή στους Σουνίτες, να μην αποκλειστούν οι χριστιανοί της Αντιόχειας, να μην αποκλειστούν οι Αλεβίτες, να μην αποκλειστούν οι Κούρδοι, όπως κάνει συστηματικά τώρα ο Ερντογάν. Πάντως έχουμε δύο καινούργιες δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, για να δούμε, και είναι πραγματικά ενδιαφέρουσες. Η μία τουλάχιστον έχει γίνει από την εταιρεία ΜΑΚ σε 53 νομούς, δηλαδή σε ένα μεγάλο κομμάτι της Τουρκίας, σε 5.750 άτομα, ενώ οι άλλες γίνονται σε 2.500 άτομα, άρα είναι πιο αντιπροσωπευτική. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν είναι εύκολα για τον Κιλιστάρογλου. Λέει, στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών της 14 Μαΐου. Σε ποιον θα δώσετε ψήφο? Στον Κιλιστάρογλου λέει το 46,5%, στον Ερντογάν το 42,4%, 4 μονάδες διαφορά δηλαδή, αναποφάσιστη 7,7%, σε άλλον 3,4%. Πάμε παρακάτω. Αν σε ποιο μέτωπο θα δίνατε ψήφους, δηλαδή είναι το μέτωπο του Ερντογάν, το μέτωπο, το λαϊκό μέτωπο ας πούμε, και το εθνικό μέτωπο που είναι το Κιλιστάρογλου. Στο εθνικό μέτωπο θα δίναμε 45% και στο μέτωπο του Ερντογάν 42%, μόνο 3 μονάδες διαφορά, πάμε για ντέρμπι, έτσι. Και όταν γίνεται κατανομή κατά κόμμα, έχουμε το ΑΚΕΠ του Ερντογάν παίρνει 34,2%, το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα το Κιλιστάρογλου παίρνει 26%, 8 μονάδες διαφορά,
το καλό κόμμα 13,6%, το κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών, το ΧΑΝΤΕΠΕ των Κούρδων, παίρνει 9,3%, το ΝΤΕΒΑ του Μπαμπατζάν παίρνει 2,1%, το ΜΠΤΕΠΕ παίρνει 1,2%, είναι ένα άλλο, ένα από τα κόμματα που, τον 6, που είναι στις 6, στους 6. Το κόμμα του μέλλοντος του Νταβούτογλου παίρνει 1%, το κόμμα της Πατρίδας 1%, το κόμμα της Νίκης 1% και το κόμμα της Ευδαιμονίας του Καραμαλάουγλου 1/6% παίρνει και αυτό 0,9%. Αυτό λοιπόν είναι η μία δημοσκόπηση, επαναλαμβάνω, σοβαρή δημοσκόπηση. 5.750 άτομα. Υπάρχει και μια άλλη εταιρεία δημοσκοπήσεων, η Αβρασία, Ευρασία δηλαδή, η οποία έγινε σε 2.560 άτομα και δίνει 53,5 στον Κιλιτζάρογλου, γιατί στον πρώτο γύρο, 53,5 στον Κιλιτζάρογλου, 39,7 στον Ερντογάν. Στο δεύτερο γύρο, 57% στον Κιλιτζάρογλου, 43% στον Ερντογάν. Όσον αφορά τα κόμματα, το εθνικό μέτωπο του Κιλιτζάρογλου παίρνει 46,7%, το κόμμα, το μέτωπο το λαϊκό του Ερντογάν παίρνει 36%, προσέξτε, 46,7, 36,3, 46,7 το μέτωπο Κιλιτζάρογλου, 36,3 το μέτωπο Ερντογάν, 11,8 το ΧΑΝΤΕΠΕ οι Κούρδοι. Κρατήστε το αυτό, γιατί ξύπνησαν τώρα και οι Ευρωπαίοι και το Reuters και με αυτά τα σοβαρά να μας λένε τι, και η Deutsche Welle, α, λέει, θα έχουν ρυθμιστικό ρόλο το φιλοκουρδικό ΧΑΝΤΕΠΕ. Εγώ σας θυμίζω πόσον καιρό τώρα τονίζουμε τον ρυθμιστικό ρόλο που έχουν οι Κούρδοι. Σας έκανα και μαθηματική απόδειξη. Δεν εκλέγεται κανένας εάν δεν πάρει μαζί του τους Κούρδους. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι το φιλοκουρδικό κόμμα θεωρείται ότι έχει ρόλο ρυθμιστή στις εκλογές. Reuters, έτσι. Αξίζει να σημειωθεί, δεν θα κατεβάσουν. Χθες επισκέφθηκε προχθές ο Κιλιτζάρογλου τη Δευτέρα το κόμμα, το ΧΑΝΤΕΠΕ, στα γραφεία τους. Συζήτησαν εκεί, θα δούμε τι συζήτησαν μετά. Και χθες το ΧΑΝΤΕΠΕ με μια άλλη ομάδα αριστερών κομμάτων που είχαν έτοιμο να βγάλουν δικό τους υποψήφιο, μετά τις διαπραγμάτευσεις που έγιναν με τον Κιλιτζάρογλου, είπαν δεν θα κατεβάσουμε υποψήφιο που αυξάνει τις πιθανότητες να εκλεγεί από την πρώτη Κυριακή ο Κιλιτζάρογλου. Τι έγινε λοιπόν εκεί? Λέγεται ότι εκεί έγιναν παζάρια για υπουργεία, ότι ζητούν δύο υπουργεία οι Κούρδοι και μια σειρά από άλλα και βουλευτές και τα λοιπά. Θα δούμε παρακάτω τι λέει το η Deutsche Welle, τι υπουργεία ζητάνε. Και αυτό δημιούργησε σοβαρό πρόβλημα στο καλό κόμμα της Αξενέρ. Είχαμε δύο, γιατί νομίζω σήμερα παραδόθηκαν επίσημα η πρόταση των έξι κομμάτων για τον Κιλιτζάρογλου στην Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή. Και είχαμε αντιδράσεις για το θέμα αυτό στο καλό κόμμα. Βγήκαν δύο βουλευτές, είπαν θα παραιτηθούν. Ποιοι βουλευτές? Βουλευτές, ένας είναι ο Κορά Έιντιν, τους ξέρω αυτούς από παλιά, έχω φάκελο για τον καθέναν από αυτούς. Είναι βαθύ κράτος, έτσι, κανονική δολοφόνη. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί αντιδρούν. Γιατί αντιδρούν? Διότι ο Κιλιτζάρογλου φέρεται να υποσχέθηκε στους Κούρδους ότι θα λύσει τα βασικά προβλήματα, τα βασικά αιτήματα που έχουν, γλώσσα, πολιτισμός. Μάλιστα λέγεται ότι οι Κούρδοι ζήτησαν και ένα τρίτο υπουργείο, το Υπουργείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των σχέσεων με την Ευρώπη δηλαδή, το οποίο θέλουν να το αναθερμάνουν. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να δούμε τώρα τι λέει και η Deutsche Welle για το θέμα. Οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν παρασκηνιακές διαβουλεύσεις για τουλάχιστον δύο υπουργεία και τέσσερις επιπλέον βουλευτικές έδρες για υποψηφίους της αντιπολίτευσης σε μια δεύτερη κατανομή ψήφων. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, αν και το ΧΑΝΤΕΠΕ δεν έχει πρόβλημα με όριο, με το 10%, έχει πάνω από το 10%,
διεκδικεί επιπλέον θέσεις βουλευτών για να σχηματίσει μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα, να μοιράσει και στα άλλα κόμματα, τα οποία πίστηκαν, γιατί δεν ήταν μόνο το ΧΑΝΤΕΠΕ, είχε και άλλα κόμματα. Τα δύο υπουργεία που φέρεται να ζητάει είναι αυτό του πολιτισμού, που θα προκύψει από τη διάσπαση του σημερινού Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, είναι μαζί αυτά, καθώς και εκείνο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που ζητάει να αποσπαστεί από το σημερινό χαρτοφυλάκιο περιβάλλοντος και χωροταξίας. Παλιότερες φήμες έλεγαν ότι θα διεκδικούσε και το Υπουργείο για τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό μάλλον δεν συζητείται πλέον. Ανεξάρτητα από τις διαπραγματεύσεις, παζάρια λέγεται στα τουρκικά, που πιθανότητα συνεχίζονται και κλεισμένων των θυρών, όσο πλησιάζουν οι μέρες για την εκλογική αναμέτρηση της 14ης Μαΐου, ξεκαθαρίζει όλο και περισσότερο πόσο σημαντική θα είναι η ψήφος προς το ΧΑΝΤΕΠΕ. Η αμφίρροπη κατάσταση που παρουσιάζεται στις δημοσκοπήσεις μεταξύ των δύο κορυφαίων υποψηφίων για το ανώτατο αξίωμα της χώρας, στα Ερντογάν και Κεμάλ Κιλιστάρογλου, καθιστά όλο και πιο σημαντικό σε ρόλο ρυθμιστή το Κουρδικό Κόμμα και τους Κούρδους. Το ακούει κανένας εδώ στην Αθήνα? Που φοβάστε να πείτε τη λέξη Κούρδη? Η επιβίωση της Κύπρου και της Ελλάδας εξαρτάται από την πορεία που θα έχει το κουρδικό ζήτημα. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, υπάρχουν λόγοι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην... Θα το περάσουμε εντάχει. Ο προβληματισμός που υπάρχει δεν υπάρχει μόνο σε εμάς, τον είπαμε, τον αναπτύξαμε και χθες, για την, αυτή την κατάσταση που βιώνεται στην ελληνική εξωτερική πολιτική, που χωρίς να έχει γίνει τίποτα, χωρίς να έχει πάρει πίσω τίποτα η Τουρκία από τις διεκδικήσεις, τις παραβιάσεις και όλα αυτά, η Ελλάδα με χαρά μπαίνει σε μια διαδικασία, και μάλιστα προεκλογικά, που δεν ξέρεις τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Και όχι μόνο αυτό, ενώ ήταν σχεδόν σίγουρο με βάση πληροφορίες που έχω ότι εμείς δεν είχαμε ανάγκη της ψήφος της Τουρκίας για να εκλεγούμε στο Συμβούλιο Ασφάλειας, ήταν εξασφαλισμένες, λέει. Η Τουρκία ακόμα και με τη συμμετοχή της Ελλάδας μπορεί να μην πάρει τη Γενική Γραμματεία του IMO, αλλά εν πάση περιπτώσει, είναι ένα ζήτημα αξιοπιστίας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Για να καταλάβουμε, η Τουρκία κατέχει την Κύπρο ή δεν την κατέχει? Αν την κατέχει, αυτό δεν θα πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο που θα καθορίζει την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας? Την κατέχει. Επίσης, έχουμε τη γαλάζια πατρίδα. Συνεχίζει να υφίσταται το δόγμα, συνεχίζει. Τουρκολιβικό μνημόνιο, συνεχίζει. Επιστολές στον ΟΗΕ για τα νησιά που αμφισβητεί ευθέως την κυριαρχία των νησιών του Αιγαίου. Συνεχίζουν όλα αυτά. Καλά όσα έχουν πει για τη Θράκη. Όλα αυτά που δεν έχουν αλλάξει, προς τι αυτές οι χαρές και όλες αυτές οι... Διάβασα τώρα τον κύριο Συρίγο, λέει, να άμα πάμε, λέει, στα εύκολα θέματα να τα λύσουμε, είναι καλό. Από πού και ως πού καλό? Και εν πάση περιπτώσει, αν κάποια στιγμή προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποια βήματα για την εκτόνωση της κατάστασης, αυτό είναι αντιληπτό. Είναι ανάγκη αυτά να χασκογελάμε και να χαιρόμε αυτές οι χαροφτές ανοησίες? Και εν πάση περιπτώσει, όταν λέει η Ελλάδα η Τουρκία να πάρει τη Γενική Γραμματέα του IMO που έχει αρμοδιότητα τα θαλάσσια ζητήματα, είναι σαν να λέμε στην Τουρκία αύριο να την υποστηρίξουμε να γίνει και επικεφαλή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό είναι. Μια χώρα που δεν έχει υπογράψει τη συμφωνία για το δίκαιο των θαλασσών. Μια χώρα που είναι πειρατής της θάλασσης. Τη βάζομαι να καθίσει σε αυτή τη θέση που έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό? Ξέρω. Δεν ξέρω. Βγάλετε συμπεράσματα. Μπορεί να ξέρουν οι άλλοι καλύτερα. Λοιπόν, να πάμε στο τελευταίο μας θέμα που νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σοβαρό. Λοιπόν, ακούστε, υπάρχει ένας αξιωματικός απόστρατος στην Κύπρο που λέγεται Φίβος Κλόκαρης, αντιστράτηγος αναποστρατείας Φίβος Κλόκαρης, ο οποίος έχει διατελέσει και υπουργός άμυνας στην Κυπριακή Δημοκρατία για ένα μικρό διάστημα. Ήταν στον ελληνικό στρατό, έχει βγάλει την
σχολή Ευελπίδων, ήταν μέσα στους πρώτους αποφοιτήσαντες, δηλαδή καλό μυαλό. Επειδή έχουμε παρουσιάσει μαζί βιβλία μας και τον έχω δει πώς είναι οργανωμένη η σκέψη του και πώς ξετυλίγει τη σκέψη του, πρόκειται πραγματικά για έναν άνθρωπο που είναι περιουσιακό στοιχείο του έθνους μας. Αλήθεια το λέω. Έκασε λοιπόν και έγραψε ένα άρθρο για το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου. Και διαβάζοντας, θα προσπαθήσω να το διαβάσω αργά και όπως το αξίζει, για να δείτε τι στρατηγικό νου έχει αυτός ο άνθρωπος και πόσο σημαντικό θέμα θίγει. Προϋποθέσεις αναβίωσης δόγματος ενιαίου αμυντικού χώρου Κύπρου-Ελλάδας. Στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και ειδικά στον τομέα άμυνα και ασφάλεια, περιλαμβάνεται η μελέτη σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση της προοπτικής ουσιαστικής αναβίωσης του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου Κύπρου-Ελλάδας σε επιχειρησιακό επίπεδο, σε εισαγωγικά, είναι υπτό μέσα στο πρόγραμμά του. Το δόγμα, να μην το λέω ολόκληρο συνέχεια, το λέω απλά δόγμα, το δόγμα υπήρξε η σύλληψη και εφαρμογή από τον ελληνισμό στρατηγικής ανάσχεσης της τουρκικής στρατηγικής επέκτασης προς νότο και δυσμάς. Η ουσιαστική αναβίωση του δόγματος είναι επιτακτική ανάγκη ως αντίποδας προς το επιθετικό δόγμα και τη συνεχιζόμενη επεκτατική πολιτική της Τουρκίας σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο. Ο γεωγραφικός και αμυντικός χώρος της Κύπρου και της Ελλάδας είναι ενιαίος και οι αόζητους στην Ανατολική Μεσόγειο που θα έπρεπε να είχαν οριοθετηθεί, το έχουμε πει αυτό, εφάπτονται. Το αμυντικό μέτωπο του ελληνισμού έναντι της Τουρκίας εκτείνεται από τον Εύρο, τα νησιά του Αιγαίου μέχρι την Κύπρο, η οποία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τρωτότητα. Έχει στο έδαφος της ένα τεράστιο τουρκικό στρατιωτικό προγεφύρωμα, στο οποίο η Τουρκία διατηρεί ισχυρές κατοχικές δυνάμεις επίπεδου σώματος στρατού με επιθετική διάταξη. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει τη δυνατότητα με τους εσωτερικούς συντελεστές ισχύως της, κυρίως η Εθνική Φρουρά, με ασθενές πολεμικό ναυτικό και πολεμική αεροπορία, να εξισορροπήσει τη μεγάλη στρατιωτική ισχύ της Τουρκίας και να προτάξει αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα. Χρειάζεται τη βοήθεια εξωτερικών συντελεστών ισχύως και αυτήν μπορεί και πρέπει να την προσφέρει μέσω του δόγματος ενιαίου αμυντικού χώρου η Ελλάδα, η οποία έχει συμβατική και ηθική υποχρέωση να προστατεύσει τον ελληνισμό της Κύπρου, αλλά και συνταγματική υποχρέωση να προστατεύσει τις ελλαδικές δυνάμεις που σταθμεύουν στο νησί, την ΕΛΔΙΚ. Τη συνείδησή μας βαραίνει η τραυματική εμπειρία της καταστροφής του 1974, όταν οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους προς την Κύπρο. Μην πούμε τίποτα τώρα, γιατί θα στεναχωρηθούν κάποιοι με τους εθνάρχες. Επειδή το δόγμα ενιαίου αμυντικού χώρου άρχισε με καλούς ιονούς, αλλά δεν είχε αίσιο τέλος, είναι απαραίτητο να μελετηθούν ενδελεχώς τα αίτια που οδήγησαν στην υποβάθμισή του, τα ωφέλη από την εφαρμογή του την περίοδο 1993-2000 και να καθοριστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την επιτυχή αναβίωση, τα αίτια που οδήγησαν στην απονεύρωσή του, τα ωφέλη όσο ήταν σε ενέργεια και προϋποθέσεις για να ξαναζωντανέψει. Αίτια υποβάθμισης του δόγματος ενιαίου αμυντικού χώρου. Η έλλειψη αποφασιστικότητας και πολιτικής βούλησης από τις κυβερνήσεις της Ελλάδας. Η Ελλάδα δεν έδωσε τη δέουσα βαρύτητα σε τρεις βασικούς παράγοντες. Πρώτον, στη σημασία της Ανατολικής Μεσογείου για τα ζωτικά συμφέροντά της. Δεύτερον, στις απαιτήσεις αναβάθμισης των αεροναυτικών της δυνάμεων. Τρίτον, στις συμβατικές της υποχρεώσεις έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κύπρος επηρεάστηκε αρνητικά από τη σχολή σκέψης ότι οι μικρές χώρες είναι μάτιο να επενδύουν στην άμυνά τους και μείωσε άκουσον τις αμυντικές της δαπάνες, παραμέλησε τη στρατιωτική ισχύ της, ιδιαίτερα στο θαλάσσιο και αέριο χώρο, και συμφώνησε στον αφοπλισμό του Κυπριακού κράτους στα πλαίσια λύσης δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας στο Κυπριακό που επέβαλαν η Βρετανία και η Τουρκία. Σχέδιο Ανάν. Ο αφοπλισμός της Κύπρου και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου είναι επιδίωξη της Τουρκίας για να είναι εύκολη λία της επεκτατικής της βουλημίας. Αποστατικοποίηση Κύπρου και νησιών είναι για να τα καταπιεί η Τουρκία. Έτσι.
ωφέλη από την εφαρμογή από το 1993 μέχρι το 2000. Τα ωφέλη ήταν πολλαπλά για την Ελλάδα και ιδιαίτερα την Κύπρο. Πρώτον, το δόγμα συνέβαλε στην τόνωση του ηθικού του κυπριακού ελληνισμού και στην ενδυνάμωση της επιχειρησιακής δυνατότητας των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας για ενίσχυση της Κύπρου, καθώς και της αποτρεπτικής ικανότητας της εθνικής φρουράς. Δεύτερον, κατασκευάστηκαν στην Κύπρο η στρατιωτική αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου και η ναυτική βάση Ευάγγελος Θωράκης, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις ξηράς. Τρίτον, πραγματοποιήθηκαν διακλαδικές τακτικές ασκήσεις μεταστρατεύματος αεροναυτικών δυνάμεων και δυνάμεων ξηράς στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Καστελορίζου και Κύπρου και στο έδαφος της Κύπρου. Ασκήσεις Τοξότης, Νικηφόρος, Βεργίνα και Νίκη. Τέταρτον, έγινε δοκιμή στην πράξη του συστήματος χειρισμού κρίσεων, των επιχειρησιακών σχεδίων, του συστήματος διοικήσεως ελέγχου και πληροφοριών, των δυνατοτήτων και της διαλειτουργικότητας των μέσων και των οπλικών συστημάτων και των δύο πλευρών. Πέμπτον, αποκτήθηκαν πολύτιμες εμπειρίες από τους χειριστές, τα στελέχη και τους επιτελείς της Εθνικής Φρουράς και των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας, ιδιαίτερα στους τομείς της αεράμενας, της διακλαδικής συνεργασίας, της τακτικής κίνησης των αεροναυτικών δυνάμεων της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο με τον οπλισμό τους, από την Ελλάδα στην Κύπρο μακράν των βάσεων ανεφοδιασμού τους, καθώς και της αντιμετώπισης της τουρκικής αντίδρασης, αναχαιτήσεις στον αέριο χώρο της Κύπρου. Έκτον, έγινε στην πράξη δοκιμή της διασύνδεσης του αμυντικού χώρου Κύπρου-Ελλάδας και υπήρξαν χρήσιμα συμπεράσματα για τη δυνατότητα ενίσχυσης της Κύπρου, την επάρκεια των υποδομών και τους απαιτούμενους εξοπλισμούς και επιχειρησιακούς συντονισμούς των ενεργειών των επιτελείων των δύο χωρών. Η υποβάθμιση του δόγματος ενιαίου αμυντικού χώρου, που δέχθηκε σοβαρό πλήγμα και από την μη έλευση των S-300 στην Κύπρο, προκάλεσε κενό ασφάλειας στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Κύπρου-Καστελορίζου, το οποίο εκμεταλλεύτηκε και εκμεταλλεύεται η Τουρκία με δυναμική προβολή διεκδικήσεων σε αυτόν τον χώρο εις βάρος των ΑΟΣ της Κύπρου και της Ελλάδας. Για να δείτε πού μας οδηγούν οι αποφάσεις του κυρίου Σιμίτη. Αυτός ακύρωσε το δόγμα, αυτός δεν άφησε να πάνε τα S-300 στην Κύπρο. Προϋποθέσεις επιτυχούς αναβίωσης του δόγματος ενιαίου αμυντικού χώρου. Να πούμε ότι η βασικότερη συνεργάτης ή το πνεύμα Σιμίτη είναι και στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη τώρα, έτσι. Μην βλέπετε τώρα που αναγκάστηκαν να πάρουν εξοπλιστικά. Αυτά είναι άλλο ζήτημα. Αυτό επικρατούσε μέχρι να βγει το Ρουτς Ρέις. Το πνεύμα αυτό. Όχι δόγμα ενιαίου αμυντικού χώρου, όχι S-300, να μην εξαγριώνουμε την Τουρκία. Προϋποθέσεις επιτυχούς αναβίωσης του δόγματος ενιαίου αμυντικού χώρου. Δεν ξέρω αν και γι' αυτό δεν ήθελε ο Μητσοτάκης τον Χριστοδουλίδη, γιατί το έχει στο πρόγραμμά του. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αποφασιστικότητα και η ύπαρξη πολιτικής βούλησης από τις κυβερνήσεις Ελλάδας-Κύπρου, η οποία αναβασίζεται πρώτον στην αμοιβαία πίστη στην αξία και αποτελεσματικότητα του δόγματος ενιαίου αμυντικού χώρου ως μέσο υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων των δύο χωρών. Δεύτερον, στην απέτηση οι δύο χώρες να έχουν τις απαραίτητες αεροναυτικές δυνάμεις και υποδομές υποστήριξης τους, συνεργασίας στους εξοπλισμούς, διαλειτουργικότητα των μέσων και κοινή αμυντική σχεδίαση. Τρίτον, στην κοινή διαπίστωση ότι η Τουρκία συνεχίζει να υλοποιεί την επεκτατική στρατηγική της ευάρωσης της Ελλάδας και της Κύπρου και ότι η Ανατολική Μεσόγειος έχει μεγάλη στρατηγική σημασία για τα εθνικά συμφέροντα και των δύο χωρών, ασφάλεια, ΑΟΣ, ενεργειακά αποθέματα, ναυτιλία και άλλα. Τέταρτον, στη δέσμευση της Ελλάδας να θεωρήσει αιτία πολέμου νέα επιθετική ενέργεια της Τουρκίας σε βάρος της Κύπρου και να την υπερασπιστεί με όλα τα μέσα. Δέσμευση συναφής με την υποχρέωση της Ελλάδας να εγγυηθεί την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, άρθρο 2 της Συνθήκης Εγγυήσεως. Σήμερα, από πλευρά στρατιωτικών δυνατοτήτων, δημιουργούνται ευνοϊκές προϋποθέσεις αναβίωσης του δόγματος ενιαίου αμυντικού χώρου. Στην Ελλάδα βρίσκεται σε εξέλιξη σημαντικό εξοπλιστικό πρόγραμμα ενίσχυσης του πολεμικού ναυτικού, φρεγάτες Μπελαρά και κορβέτες, περιμένουμε υπογραφές, και της πολεμικής αεροπορίας, αεροσκάφη Ραφάλ, F-16 Viper, F-35. Η Κυπριακή Δημοκρατία τον τελευταίο χρόνο αύξησε τις αμυντικές της δαπάνες και πρέπει επειγόντως να επεκτείνει τις δυνατότητες της ναυτικής και αεροπορικής βάσης της και να δρομολογήσει σε συνεργασία με την Ελλάδα την απόκτηση σύγχρονων πολεμικών σκαφών ναυτικού και αεροπορίας. Η νέα κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει θέσει ως προτεραιότητα του εξοπλιστικού προγράμματός της την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού
και της πολεμικής αεροπορίας της Εθνικής Φρονάς. Πρέπει η Κύπρος να αποκτήσει ισχυρό πολεμικό ναυτικό και δύο μοίρες αεροσκαφών. Είναι απαραίτητο να υπάρχει συνεχής παρουσία αεροναυτικών δυνάμεων της Ελλάδας στην Κύπρο και να αξιοποιηθεί η συμμετοχή των δύο χωρών στην PESCO της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η PESCO παρέχει τη δυνατότητα στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου στα πλαίσια της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τιμή Φίβος Κλόγαρης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Αυτά λοιπόν και για το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου. Ελπίζω να υπάρχουν ευήκο αότα, χωρίς κραυγές, όπου μπορείτε προωθήστε το. Εντάξει, πάμε λοιπόν, είπαμε, επειδή πέσαμε, like και εγγραφή, να ξαναπάρουμε την ανιούσα. Λοιπόν, καληνύχτα σε όλες και όλους.